Γεια σας, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω το πιο εύκολο παστάκι που υπάρχει. Χωρίς παντεσπάνια, χωρίς δυσκολία, χωρίς τίποτα. Ένα γλυκάκι το οποίο μπορείτε να γιορτάσετε και να προσφέρετε σε οποιαδήποτε γιορτή υπάρχει. Και πιστέψτε με, θα ενθουσιαστούν όσοι το δοκιμάσουν. Λοιπόν, πάμε να σας δείξω τη συνταγή. Έχω κόψει 300 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος. Θα βάλω 2 κουταλιές της σούπας ηλιέλαιο. Θα κλείσω. Με μεμβράνη. Και θα βάλω στα μικροκύματα να λιώσει η σοκολάτα. Πριν το κάνω αυτό όμως, θέλω να σας δείξω πώς θα γίνουν αυτά τα παστάκια. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Σε όλα τα σούπερ μάρκετ θα βρείτε αυτές τις θικούλες που είναι για κέικ. Έτσι. Αυτά εδώ θα τα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση. Δεν θα βάλουμε όμως τη σοκολάτα μέσα, έτσι. Τα θέλουμε για να μπορούμε να δουλέψουμε τα γλυκά μας. Οπότε τι θα κάνουμε, θα πάρουμε ένα τέτοιο, θα το βάλουμε μέσα, θα ρίξουμε τη σοκολάτα μέσα, έτσι, και θα κάνουμε μία ωραία επικάλυψη για να μπορέσει να πέσει η σοκολάτα και για να συνεχιστεί η διαδικασία μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να σας δείξω πώς θα γίνει. Λιώσαμε τη σοκολάτα μας. Εννοείται ότι αν δεν έχετε φούρνο μικροκυμάτων μπορείτε να το κάνετε σε μπεν-μαρί. Εντάξει. Δηλαδή να βάλετε λίγο νεράκι να βράζει, να βάλετε τη σοκολάτα σε κομματάκια και να λιώσετε και να την ελιώσετε. Λοιπόν, δεν το πετάμε το χαρτάκι, ίσως το ξαναχρειαστούμε. Λιώνουμε τη σοκολάτα μας. Ανακατεύουμε καλά τη σοκολάτα μας. Λοιπόν, θα πάρουμε τώρα το κουτάκι μας, εντάξει. Μία κουταλιά σοκολάτα καλή και θα την ρίξουμε μέσα. Αυτό θα πάει εκεί που θέλει. Μπορείτε με τη βοήθεια ενός κουταλιού να το φτάνετε εκεί πέρα που θέλετε για να μην καθυστερείτε. Λοιπόν, αν έχετε τέτοιες θήκες είναι ακόμα καλύτερα, θα σας βοηθήσει ακόμα καλύτερα, γιατί θα πάρετε τη σοκολάτα σας, θα την ρίξετε μέσα. Και τώρα θα αρχίσετε. Και τι θα κάνετε, θα παίρνετε με το κουταλάκι σας και θα την ανεβάζετε προς τα πάνω. Βλέπετε πόσο εύκολα είναι. Τα αφήνετε λιγάκι και τώρα μπορείτε να διορθώσετε τυχόν λαθάκια που μπορεί να υπάρχουν. Εντάξει, δηλαδή εδώ αν θα δείτε δεν έχει πάει, εδώ δεν έχει πάει σε όλο το τέτοιο, μπορείτε να πάρετε, γιατί η σοκολάτα μας είναι ήδη ακόμα ρευστή, οπότε μπορείτε να της δώσετε λίγο ύψος ακόμα, να φτάσετε στο επιθυμητό επίπεδο. Βλέπετε. Αυτά είναι από τα πιο εύκολα παστάκια που μπορείτε να φτιάξετε. Χωρίς να ταλαιπωρήσετε, χωρίς να έχετε τίποτα περίεργα κουπάτ, χωρίς τίποτα. Λοιπόν,
Πριν μπουν στην κατάψυξη, θα πάρετε ένα μπισκότο σαβαγιάρ και θα το βάλετε στη μέση ακριβώς. Δεν μας ενδιαφέρει πώς θα καθίσει. Πάμε να φτιάξουμε τώρα και ένα σιροπάκι. Αυτό είναι σιρόπι από γλυκό, το οποίο μου έχει περισσέψει. Θα βάλουμε λίγο κονιάκ μέσα. Εάν πρόκειται για παιδιά, μπορείτε να μην βάλετε κονιάκ, να βάλετε νεράκι είτε κάποιο χυμό που του πάει. Δηλαδή, έβαλα γύρω στα 30-40 γραμμάρια κονιάκ. Αυτό για να μπορέσει να γίνει πιο ρευστό, ούτως ώστε να ποτίσει το μπισκοτάκι μας. Λοιπόν, εφόσον έχει παγώσει λίγο η σοκολάτα μας, παίρνουμε λίγο από το σιρόπι μας, μία κουταλίτσα και τη βάζουμε μέσα για να ποτίσει. Εννοείται ότι αν δεν έχετε σιρόπι, μπορείτε να βάλετε αυτά τα αγοραστά που έχουν για το παγωτό, έτσι. Για να μην κάθεστε να παιδεύεστε, μπορείτε να πάρετε από αυτό. Εγώ βάζω τώρα, βλέπετε, από μία κουταλιά. Αυτό θα το ρουφήξει σιγά σιγά. Θα μου το αφήσετε εκτός ψυγείου τώρα. Εκτός ψυγείου, γιατί θέλουμε να ποτίσει το μπισκότο μας. Εντάξει. Όπως βλέπετε, έχει πιει το σιρόπι όλο. Είναι αυτό που σας είπα, ότι το έχει πιει το περισσότερο. Και ό,τι έχει μείνει θα το πιει. Μπορείτε, αν δεν έχετε σιρόπι, μπορείτε να βάλετε αυτό εδώ. Έτσι, τα πουλάνε σε όλα τα σούπερ μάρκετ και θα το διαλύσετε με λίγο ποτό είτε με λίγο νεράκι. Εντάξει. Να φτιάξουμε τώρα τη γέμιση μας. Εδώ έχουμε 200 γραμμάρια κρέμα γάλακτος φουλ λιπαρά. Και εδώ έχουμε 370 γραμμάρια κουβερτούρα γάλακτος. Λοιπόν, πάμε να ζεστάνουμε την κρέμα μας για να μπορέσουμε να κάνουμε την ανάμιξη. Μόλι ζεσταθεί λιγάκι, ρίχνουμε τη σοκολάτα μας. Και αρχίζουμε και ανακατεύουμε. Λοιπόν, η σοκολάτα μας έχει λιώσει. Την αφήνουμε στην άκρη. Και πάμε τώρα να χτυπήσουμε 500 γραμμάρια κρέμα. Ωραία. Λοιπόν, 500 γραμμάρια κρέμα γάλακτος, φουλ λιπαρά, χτυπάμε. Και ενσωματώνουμε σιγά σιγά 50 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Εφόσον έχουμε χτυπήσει, βλέπετε, αρχίζουμε σιγά σιγά να ενσωματώνουμε τη σοκολάτα μας με τη σαντιγή μας. Ανακατεύουμε λιγάκι. Ρίχνουμε λίγη προσοχή στην αρχή, ρίχνουμε λίγη, το έχω πει σε πολλά βίντεο, το λέω και τώρα. Θέλουμε σιγά σιγά η σαντιγή μας πλέον να πάρει τη θερμοκρασία της σοκολάτας ή και το ανάποδο, εντάξει. Οπότε τι κάνουμε, σιγά σιγά, για να μην χάσει τον όγκο της η σαντιγή μας. Σε αντίθεση με άλλες συνταγές, δεν θα μου το βάλετε στο ψυγείο, έτσι, θα ξεκινήσετε κατευθείαν να γεμίσετε τα παστάκια μας. Χτυπάμε λιγάκι. Εντάξει, και βάζουμε κατευθείαν πάλι κατάψυξη.
Είτε ότι το ίδιο πράγμα ακριβώς κάνετε και στα μονά, έτσι. Μπαίνουν και αυτά στην κατάψυξη τώρα για να μπορέσουν να κρυώσουν. Όσο για αυτό που περίσσεψε, δεν το πετάμε. Αυτό θα γίνει μια πάρα πολύ ωραία μους, που είναι λίγη, έτσι δεν είναι πολύ. Θα την βάλουμε σε ένα μπολ. Εννοείται ότι αν θέλετε μπορείτε να κάνετε και περισσότερα κομμάτια. Έτσι, δηλαδή βλέπετε ότι η γέμιση φτάνει και για παραπάνω κομμάτια. Ψυγείο να σφίξει και θα είναι σε λιγάκι έτοιμη για να μπορέσει να παγωθεί και αυτή. Λοιπόν, 200 γραμμάρια σοκολάτα γάλακτος, 2 κουταλιές της σούπας πάλι ηλί έλαιο, κλείνουμε με μεμβράνη για να λιώσει η σοκολάτα μας, για να μπορέσουμε να κάνουμε την τελευταία επικάλυψη. Λοιπόν, η σοκολάτα μας έχει λιώσει. Απλώνουμε. Προσεκτικά. Όχι ότι μας πειράζει αν χυθεί λιγάκι έξω, έτσι. Δεν μας πειράζει. Έτσι κι αλλιώς είναι σε βάσεις. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, όπως βλέπετε, τα παστάκια αυτά γεμιστήκανε. Θα ξαναμπούνε πάλι κατάψυξη για να πάρουν σώμα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βγάλουμε το λαδόχαρτο. Εγώ τώρα θα πάω να γεμίσω τα υπόλοιπα που έχουν μείνει. Λοιπόν, θα μου αφήσετε πάρα πολύ καλά να παγώσει. Αυτό το κάνουμε για να μπορούμε να βγάλουμε τα χαρτάκια μας εύκολα. Βλέπετε πόσο εύκολα βγαίνει όταν είναι παγωμένο. Μετά μπορείτε να το βάλετε στη συντήρηση, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά τώρα θέλουμε κατάψυξη. Εγώ έχω φτιάξει, έχω κόψει και αλουμινόχαρτα. Λοιπόν, πάμε και σε αυτό. Δεν θα μου τα βγάζετε όλα μαζί. Θα μου βγάζετε κομμάτια-κομμάτια, δηλαδή 4-5 κομμάτια μαζί, θα τα ξυλώνετε, γιατί δεν θέλουμε να είναι καθόλου ωραία. Βλέπετε, είναι πανεύκολο, βγαίνει πανεύκολα, όταν είναι κρύο βγαίνει πολύ εύκολα. Λοιπόν, αυτό που έχετε να κάνετε τώρα είναι... να τα κλείσετε, να τα προστατέψετε με λίγα λόγια. Και μπορείτε να τα σερβίρετε, βλέπετε. Να σας πω 2-3 πραγματάκια. Μπορείτε να βάλετε την κουβερτούρα γάλακτος που έβαλα εγώ. Μπορείτε όμως να το κάνετε και με απλή κουβερτούρα. Δεν αλλάζει τίποτα στα υλικά μας, όπως και φτιάχνετε με την κουβερτούρα γάλακτος, έτσι ακριβώς θα τη φτιάξετε και με την κουβερτούρα την κανονική. Εντάξει, καλό είναι να τα προστατεύσετε, όπως κάνω εγώ τώρα. Και εννοείται
ότι εάν πρόκειται να τα βάλετε, να τα δώσετε για γάμους, για ιστορίες, για οτιδήποτε, μπορείτε να γράψετε και πάνω, εδώ επάνω, μπορείτε να γράψετε ό,τι θέλετε. Εγώ, όπως βλέπετε, τα έχω στολίσει κιόλας, όσο μπόρεσα. Βλέπετε, μπορείτε να βάλετε γράμματα, μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για να βλέπετε πρώτα τα βίντεό μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας στο Facebook Μαγειρικές Απολαύσεις και τη συνταγή, όπως πάντα, θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!